Πριν καλά-καλά ξεκινήσει η ελαιοκομική περίοδος, φαίνεται να οδεύει στο τέλος της, καθώς εκτιμάται πως μέχρι τις γιορτές έως το 50% των ελαιουργείων στο Ηράκλειο θα κλείσει πρόωρα. Με την παραγωγή να κινείται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, παραγωγοί και συνδικαλιστές χαρακτηρίζουν τη φετινή χρονιά ως τη χειρότερη των τελευταίων 100 ετών. Μέχρι τις γιορτές θα κλείσουν πολλά ελαιουργεία στο νομό Ηρακλείου και στην περίπου το 50% των ελαιουργείων θα κλείσουν μέχρι τις γιορτές, γιατί έχει τελειώσει η ελαιοσύλλογη. Παραγωγή είχατε? Όχι, μόνο το λάδι της χρονιάς μου έβγαλα. Έχω πάει, αλλά δεν έχω καθόλου. Δεν πήγα δηλαδή για να μαζέψω. Πέρσι έβγαλα ένα τόνο λάδι και φέτος δεν πάω καθόλου. Είναι η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 100 ετών. Γιατί? Γιατί δεν φτάνει που δεν έχουμε λάδι, είναι το λάδι σήμερα στα 9 ευρώ. 9-5 έγινε συναλλαγή στους Αγίους Αποστόλους. Στην Λακωνία, εχθές, έγινε δημοπρασία ελαιολάδου. Στην Κρήτη σήμερα το λάδι είναι στα 8-8-20. Καταλαβαίνετε, όταν ο παραγωγός ακούει αυτές τις τιμές και δεν έχει καθόλου λάδι, ο καημός του είναι διπλός και τριπλός. Μάλιστα, λόγω της περιορισμένης παραγωγής, τα περισσότερα ελαιουργεία δεν λειτουργούν καθημερινά όπως προηγούμενες χρυσές χρονιές, αλλά για μικρότερο χρονικό διάστημα, μόλις 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Τα ελαιουργεία είναι άδεια. Αλέθουν 2 με 3 φορές την εβδομάδα τα ελαιουργεία που αλέθαν 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα πέρυσι, και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την Κρήτη. Είχα λίγη, όχι πολύ, αλλά είχα. Εντάξει, το λάδι που θα φάμε τουλάχιστον θα το βγάλουμε. Σε σχέση με πέρυσι τώρα πώς ήταν τα πράγματα? Καμία σχέση. Σχέση η περσινή με τη φετινή δεν έχει καμία. Επηρέασε και η έλλειψη βροχοπτώσεων, θεωρείτε? Σίγουρα. Οι ελιές έχουν εξεραθεί. Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί αποτελεί μεγάλο χτύπημα για τους αγρότες, με πολλούς κριτικούς να αναφέρουν πως η ανομβρία έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα που παράγουν. Φταίνε λίγο οι καιρικές συνθήκες. Έχει αλλάξει λίγο η κλιματική αλλαγή. Ήταν και πέρυσι μια χρονιά πάλι με τις ίδιες κλιματικές αλλαγές, αλλά έτυχε και είχαν οι ελιές. Και τις ευνόησε. Φέτος όμως δεν έχουν. Καμία σχέση με πέρυσι. Όχι, καμία σχέση με πέρυσι, και γι' αυτό αυξάνεται και η τιμή του ελαιολάδου. Αν συνεχιστεί αυτή η ανομβρία και του χρόνου δεν θα έχουμε παραγωγή, τι πρέπει να γίνει? Να βρέξει ο Θεός. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. Ούτε λίπασμα μπορούμε να βάλουμε, ούτε να κλαδέψουμε καλά-καλά.